Όπως γνωρίζετε. Έχω ήχο. Ένα. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, στο Eurogroup της Μάλτας την Παρασκευή 7 Απριλίου η ελληνική κυβέρνηση έφτασε σε πολιτική συμφωνία με τους θεσμούς για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Παρά τα διαρκή εμπόδια, μέχρι την τελευταία στιγμή η συμφωνία ολοκληρώθηκε στη βάση όσων είχαν συνομολογηθεί στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, η συμφωνία του Eurogroup προβλέπει πως όσα μέτρα ληφθούν θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Εκτός από τη λήψη 2% επί του ΑΕΠ επιβαρυντικών μέτρων για τη διετία 2019-2020, προβλέπεται και η ταυτόχρονη υλοποίηση θετικών μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα αντίστοιχου ύψους. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η επίτευξη των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018, οι οποίοι στόχοι, όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθούν. Διότι θυμίζω ότι ήδη το 2016 το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να κλείσει πάνω από 3% έναντι στόχου 0,5% του ΑΕΠ. Οι αριθμοί επομένως μιλούν από μόνοι τους. Εξαιρετικά σημαντικά ωστόσο, πέραν των δημοσιονομικών μεγεθών, είναι και τα όσα έχουν επιτευχθεί σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Καθώς αποκρούστηκαν σχεδόν στο σύνολό τους οι παράλογες νεοφιλελεύθερες απαιτήσεις που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω απορρίθμιση την αγορά εργασίας και θα μείωναν ακόμη περισσότερο τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Αντί αυτού, η κυβέρνηση κατάφερε να θέσει τις βάσεις για τη σταδιακή επαναφορά της κανονικότητας προς όφελος των Ελλήνων εργαζομένων. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η επαναφορά των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότητας ρύθμισης για τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, γεγονός που αποκαθιστά το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό, πάβει η πρωτοβανής κατάσταση εξαίρεσης από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, στην οποία ανάγκασαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις τους εργαζόμενους προς όφελος μεγάλων εργοδοτικών συμφερόντων. Επίσης, αποκρούστηκαν οι απαιτήσεις για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων αλλά και η αναγνώριση του δικαιώματος της ανταπεργίας. Στη μεγάλη μάχη που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση, δυστυχώς, τα εμπόδια δεν προέκυψαν μόνο από συγκεκριμένη μερίδα των δανειστών, αλλά και από το εσωτερικό και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Η αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξε μια πλήρως υπονομευτική στάση καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, υιοθετώντας απολύτως τις παράλογες απαιτήσεις των πιο ακραίων κύκλων των δανειστών και ευελπιστώντας σε αδιέξοδο ώστε να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις. Ο κύριος Μητσοτάκης απαιτούσε μια άνευ φόρων παράδοση και υποσχόταν τόσα και άλλα τόσα μέτρα. Την ίδια στιγμή χαρακτήριζε η ιδεολειψία της αριστεράς την επαναφορά της ευρωπαϊκής κανονικότητας στην αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως για τις καθυστερήσεις η ευθύνη βρισκόταν εξ ολοκλήρου στην πλευρά των δανειστών, επέμενε να κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, διαστόματος των ευρωβουλευτών της, έφτασε μέχρι το σημείο να καταγγείλει την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που καταλόγησε ευθύνες για τη μη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σε όσους επέμεναν σε παράλογες απαιτήσεις. Σήμερα, μετά τη συμφωνία, η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται για τρίτη φορά σε στρατηγικό αδιέξοδο. Το σχέδιο της αριστερής παρένθεσης ιτήθηκε για άλλη μια φορά, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την οριστική έξοδο από την κρίση και την Επιτροπή. Στόχος της κυβέρνησης, μετά και τη συμφωνία της Μάλτας, παραμένει μια συνολική συμφωνία μαζί με τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος και τον καθορισμό του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων για την μετά το 2018 περίοδο. Η συμφωνία αυτή θα εμπεδώσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και θα θέσει τις βάσεις για την οριστική έξοδο της χώρας από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την Ιαρνή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα τεχνικά κλιμάκια θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ώστε να ολοκληρωθεί το Staff Level Agreement και να καταληφθούν τα προαπαιτούμενα. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Eurogroup, στην οποία θα εγκριθεί η τεχνική συμφωνία, ενώ θα προσδιοριστούν και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία, όπως γνωρίζετε, θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Αυτή ακριβώς είναι και η προϋπόθεση για να εφαρμοστούν τα μέτρα τροποποίησης του δημοσιονομικού μείγματος που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών. Ο προσδιορισμός εξάλλου των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος αποτελεί την αναγκαία αλλά και ικανή συνθήκη ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να καταλήξει σε θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους και το Διοικητικό του Συμβούλιο να αποκτήσει τη νομική δυνατότητα να εγκρίνει τη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων αποτελεί κατά τις δηλώσεις της ηγεσίας της Κεντρικής Τράπεζας και απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Εν τω μεταξύ,
Ολοκληρώθηκε χθες στη Μαδρίτη η τρίτη σύνοδος κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε κατόπιν πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης και πλέον έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Στη διακήρυξη της Μαδρίτης συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από προτεραιότητες για την πορεία της Ευρώπης, τις οποίες άλλωστε έχει επανειλημμένα επισημάνει και ο Πρωθυπουργός στο ανώτατο επίπεδο, με πιο πρόσφατη την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ρώμης. Οι προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία αποτέλεσαν θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Καθώς επίσης και την ανάγκη να αποτελέσει παριθμόν ένα στόχο η καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα της μακροχρόνιας και φυσικά της ανεργίας των νέων. Πέραν τούτων όμως, επισημάνθηκε και η ανάγκη να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, που αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις. Είναι εξάλλου σαφές ότι η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας είναι όρος για τα περαιτέρω βήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο εσωτερικό, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε σήμερα μετά τα Τέμπη και τη Σύραγγα στην περιοχή Παναγοπούλα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, συνεχίζοντας την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής που επί δεκαετίες λίμναζαν με τεράστιο κόστος τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και για τα δημόσια ταμεία. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαρκής προσπάθεια για τη διερεύνηση και καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο, στην Ολομέλεια της Βουλής, θα διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην Υγεία. Στόχος είναι να εξεταστούν όλες οι πτυχές, αλλά και οι πρωταγωνιστές ενός διαχρονικού σκανδάλου που συνέβαλε τόσο στη διόγκωση του ελληνικού χρέους με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Καλογεροπούλου. Από τα παραπολιτικά. Κύριε εκπρόσωπε, τα τελευταία 24 ώρα παρακολουθούμε μία ένταση ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Σόιμπλε, με ό,τι αφορά δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε, ότι δεν υπάρχει θέμα για το χρέος. Αυτή η αντιπαράθεση έχει ουσία? Υπάρχει κάπου καταγεγραμμένη η απόφαση του Eurogroup της Μάλτας σε ό,τι αφορά το χρέος? Γιατί εσείς ερμηνεύετε κάπως το θέμα του χρέους, η γερμανική πλευρά το ερμηνεύει κάπως αλλιώς. Και η σημερινή σας αναφορά, η επανάληψη μάλλον, ότι θα εφαρμοστούν μετά το 18, είναι ένα μήνυμα που στέλνετε προς την γερμανική πλευρά? Εγώ δεν έχω καταλάβει να υπάρχει οποιαδήποτε αντιπαράθεση μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών ή γερμανικής κυβέρνησης. Τα επόμενα βήματα είναι σαφώς καθορισμένα. Σε αυτά ακριβώς τα βήματα συμφωνούν όλες οι πλευρές. Και επί τη ευκαιρία να υπενθυμίσω τα εξής. Στο Eurogroup της 24ης Μαΐου του 2016 είχε επισημανθεί ότι θα πρέπει να υπάρξει προσδιορισμός, συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Αυτό πρέπει να ξέρετε, πέραν από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, είναι και προϋπόθεση για το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Για να γίνω πάρα πολύ σαφής, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου τη συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα απαιτεί και η γερμανική κυβέρνηση, αυτό είναι γνωστό σε όλους, έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους τα εξής. Αν δεν υπάρξει συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, δηλαδή των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή μετά τον Αύγουστο του 2018, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να προχωρήσει σε θετικά αποτελέσματα για την μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, την οποία κάνουν οι τεχνικές του ομάδες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προϋπόθεση για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ώστε να εγκρίνει συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα, είναι μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Επομένως, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφωνία από κανέναν σε σχέση με τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, και θα τα επαναλάβω. Επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων στην Ελλάδα. Ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και προσδιορισμός των προαπαιτούμενων. Στη συνέχεια, Eurogroup, στο οποίο θα εγκριθεί η τεχνική συμφωνία, θα προσδιοριστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος
Και κατά αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα, ακριβώς αυτός ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων θα δίνει τη δυνατότητα στο Ταμείο να προχωρήσει σε θετική μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και να εγκρίνει τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Καμία διαφωνία επί όλων αυτών δεν υφίσταται ούτε με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, ούτε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε με κανέναν από τους εμπλεκόμενους στο ελληνικό πρόγραμμα. Κυρία Μαλτέζου. Κύριε Εκπρόσωπε, πότε θα νομοθετήσει η κυβέρνηση τα μέτρα μετά το Eurogroup, ουσιαστικά μετά την έγκριση ας πούμε, του SLA από το Eurogroup? Και άλλη μια δεύτερη ερώτηση. Μιλάτε για επίτευξη των στόχων, όχι υπέρβαση. Μπορείτε να μου το διευκρινίσετε αυτό? Υπέρβαση των στόχων σημαίνει η εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων? Βεβαίως, θα σας το εξηγήσω. Σε ό,τι αφορά την ψήφιση των μέτρων, μετά την επιστροφή, μετά την αιαρνή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα έχουμε την επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων. Σε αυτή την αποστολή θα αποφασιστούν τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ξέρετε ότι τα προαπαιτούμενα συνήθως ψηφίζονται πριν την συνεδρίαση του Eurogroup, ώστε το Eurogroup στη συνέχεια να μπορέσει να βάλει και τυπικά τη σφραγίδα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα, αυτό στο οποίο εμείς επιμένουμε είναι ότι τα μέτρα τα οποία παίρνουμε μετά από τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή τα μέτρα 1% αρνητικά, 1% θετικά για το 2019 και 1% θετικά και 1% αρνητικά για το 2020, θα εφαρμοστούν πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα προσδιοριστούν στο Eurogroup τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και φυσικά ότι θα έχουμε την ανάλογη κατάληξη σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Δούνου του στο ελληνικό πρόγραμμα και φυσικά τη ρύθμιση του χρέους μετά την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μετά την λήξη του ελληνικού προγράμματος. Τώρα, στο δεύτερο ζήτημα, επειδή έχουμε... επανερχόμαστε διαρκώς στην ίδια συζήτηση. Δηλαδή, στις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων, των θετικών μέτρων αν θέλετε ή των μέτρων δημοσιονομικής επέκτασης. Σας λέω λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια αλλά αναγκαστικά σχηματικά. Ο στόχος για πρωτογενές πλεώνασμα το 2018 είναι 3,5%. Αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τότε στις αναγκαίες προβλέψεις που θα γίνουν για το 2019 θα θεωρηθεί δεδομένο το 3,5%. Αν, καθώς ξέρετε ότι το πρωτογενές πλεώνασμα από χρονιά σε χρονιά μεταφέρεται. Δηλαδή, αν μία χρονιά έχεις 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, την επόμενη χρονιά υπολογίζεται ότι θα έχεις περίπου το ίδιο πρωτογενές πλεώνασμα αν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες είναι σταθεροί. Σε αυτό λοιπόν το πρωτογενές πλεώνασμα του 3,5% το 2018, στην πρόβλεψη που θα γίνει λίγο πριν τη λήξη του έτους, θα προστεθούν και 1% αρνητικά μέτρα. Επομένως, 3,5% συν 1%, 4,5%. Μείον 1% θετικά μέτρα, επιστρέφουμε στο 3,5% που αποτελεί και τον στόχο ο οποίος έχει συμφωνηθεί ή εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη φάση θεωρείται δεδομένος για το 2019. Νομίζω υπό αυτή την έννοια ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα υπέρβασης των στόχων. Μιλάμε και το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, πάντοτε για τις προβλέψεις. 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα το 2018, συν 1% αρνητικά μέτρα, ως προς την πρόβλεψη πηγαίνουμε στο 4,5%, αφαιρείται 1% μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης, αυτά τα θετικά μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα που λέμε, επιστρέφουμε στο 3,5% και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να επιτύχουμε τον στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα το 2019. Κύριε Σβέρκο. Από την αντιπολίτευση, αυτού δηλαδή, από την αντιπολίτευση και από την αξιωματική αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα, λένε και επιμένουν διαρκώς ότι εάν, ας πούμε, επιτευχθεί το 3,5% και επιτευχθεί μάλιστα 3,7%, μόνο τότε και υπάρξει υπέρβαση του στόχου, τότε αυτό το 0,2% της διαφοράς, αυτό θα αφορά τα. Θα είναι τόσο ποσοστό. Νομίζω ότι. Των αρνητικών μέτρων, των θετικών μέτρων. Η ερώτησή μου είναι, καταλαβαίνω ότι λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει, γιατί θα είναι και 1% και 1% κάθε χρονιά κτλ. Άρα θα είναι ταυτόχρονη και η ψήφιση αλλά και η εφαρμογή τους. Γιατί όμως επιμένουν σε αυτό? Έχουν κάποια πληροφόρηση? Όχι, δεν έχουν καμία πληροφόρηση, διότι ο μοναδικός τρόπος για να αποδεχτούν την συμφωνία είναι να διαστρεβλώσουν την ουσία της.
ο μοναδικός τρόπος μάλλον για να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, διότι γνωρίζετε ότι ξεκινήσαμε μια διαπραγμάτευση με την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα. Το γεγονός ότι στις 20 Φλεβάρη καταλήχθηκε ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο δεν θα υπάρξει επιπλέον δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά αντιθέτως απλώς και μόνο αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία όποτε προσπάθησε να διαπραγματευτεί δεν τα κατάφερε και κατέληξε μόνο σε αποτελέσματα που εμπεριείχαν επιπλέον δημοσιονομική προσαρμογή, και αυτή τη στιγμή το μοναδικό εργαλείο αντιπολίτευσης το οποίο έχει στα χέρια της είναι η διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Διότι θέλω να επιμείνω πάρα πολύ σε αυτό. Όταν μιλάμε για υπέρβαση του στόχου, αυτό αφορά προβλέψεις αφού έχουν συνυπολογιστεί και τα αρνητικά μέτρα. Και θα το επαναλάβω όσες φορές θέλετε μέχρι να γίνει απολύτως κατανοητό. Αν το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 είναι 3,5%, τότε στην πρόβλεψη θα συνυπολογιστεί 1% αρνητικά μέτρα. Επομένως, στην πρόβλεψη θα γίνεται λόγος για 4,5% πλεόνασμα το 2019. Από αυτό το 4,5% πλεόνασμα θα αφαιρεθεί 1% θετικά μέτρα, επομένως θα καταλήξουμε και πάλι σε έναν στόχο 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος. Τίποτα πιο σαφές, δεν μιλάμε για υπέρβαση των στόχων του 2018, μιλάμε απλώς, μόνο και καθαρά για επίτευξη των στόχων του 2018 για να εφαρμοστούν τα θετικά μέτρα. Κυρία Ζουρμπά. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επιστρέψω λίγο στον οδικό χάρτη που δώσατε επιστροφή κλιμακίων μετά την Ιαρινή Σύνοδο του Δουνουτού, και μετά είπατε ότι η δουλειά που θα γίνει στην Ελλάδα μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών θα αφορά παράλληλα και προσδιορισμό των μέτρων ώστε στο Eurogroup θα κλείσουν ταυτόχρονα αυτά τα δύο. Δηλαδή το SLA θα έχει ως προϋπόθεση και τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Θα προσπαθήσω να τα επαναλάβω. Γνωρίζετε ότι στις 21-22 Απριλίου θα διεξαχθεί η Αρνή Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκεί θα γίνει μια διαβούλευση μεταξύ όλων των μερών με θέμα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και κάποιες προκαταρκτικές συμφωνίες, οι οποίες βεβαίως δεν νομίζω ότι θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο εκείνο. Αμέσως μετά την Ιαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα επιστρέψουν τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών στην Ελλάδα. Εκεί θα προετοιμαστεί, θα γραφτεί το κείμενο της τεχνικής συμφωνίας, στο οποίο θα καθορίζονται και τα προαπαιτούμενα προς νομοθέτηση για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Κατά πάσα πιθανότητα στη συνέχεια θα έχουμε την νομοθέτηση των προαπαιτουμένων, και αμέσως μετά θα διεξαχθεί ένα Eurogroup στο οποίο θα εγκριθεί τυπικά η τεχνική συμφωνία, θα ελεγχθεί αν πράγματι έχουν νομοθετηθεί τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, και την ίδια στιγμή στο ίδιο Eurogroup θα γίνει ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, που επιμένω ότι αποτελεί αυτός ο προσδιορισμός προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Χωρίς τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει τη δυνατότητα να καταλήξει σε θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, και επομένως, χωρίς αυτή τη θετική μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, δεν έχει και τη νομική δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου να εγκρίνει συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα. Με δεδομένο λοιπόν ότι η Γερμανία αλλά και άλλες χώρες έχουν θέσει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει οι προϋποθέσεις όλες αυτές να καλυφθούν στο Eurogroup, το οποίο θα γίνει μετά την Ιαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα γεγονότα και ότι πολλά κομμάτια του puzzle θα πρέπει να ενωθούν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή από όλες τις πλευρές εκφράζεται και η βούληση αλλά και η βεβαιότητα ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει όλα όσα απαιτούνται για να κλείσει επιτέλους το κεφάλαιο της δεύτερης αξιολόγησης. Κύριε Στρατάκη.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η μόνη σταθερή ημερομηνία που έχουμε και προκύπτει και από την ενημέρωσή σας και που είναι και γνωστή η Αρνή Σύνοδος είναι 21-22 Απριλίου. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο σταθερό σημείο που να μας παραπέμπει Μάιο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Είναι ρευστά. Που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν εμπόδια ή προβλήματα και στα τεχνικά κλιμάκια και στο Eurogroup. Ταυτοχρόνως όμως, δύο σκέλια έχει η ερώτηση, η τοποθέτηση ερώτηση. Έχουμε μεριμνήσει ούτως ώστε να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις έως ότου υπάρξει συμφωνία. Ένα. Δύο. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει μια τέτοια παράταση όλων των διαδικασιών που να μας πάει στο σενάριο το οποίο έχει ακουστεί μέχρι τις γερμανικές εκλογές. Ακούστε κύριε Στρατάκη, μετά το Eurogroup της Μάλτας, όπου όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, επιτεύχθηκε συμφωνία στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα, δεν εκφράζεται από καμία πλευρά, ούτε από την ελληνική πλευρά, ούτε από κανέναν άλλον, οποιαδήποτε ανησυχία σε ό,τι αφορά μικρές τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Η δουλειά η οποία χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η τεχνική συμφωνία είναι μεν επίπονη, αλλά δεν είναι χρονοβόρα. Και όπως ξέρετε, έχει ακουστεί ως άποψη ότι μέχρι το τέλος Απριλίου μπορούμε να έχουμε καταλήξει, εν πάση περιπτώσει, στα τεχνικά κείμενα και στη συνέχεια θα ήταν δυνατό ή και πιθανό να οργανωθεί και ένα έκτακτο Eurogroup. Δεν θέλω να το προεξοφλήσω, ωστόσο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάτι τέτοιο να γίνει, δηλαδή να καταλήξουμε σε ολοκλήρωση των διαδικασιών της δεύτερης αξιολόγησης ακόμα και πριν από το τακτικό Eurogroup της 22ης Μαΐου του 2017. Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή καμία ανησυχία. Όλα όσα χώριζαν τις διάφορες πλευρές, την ελληνική κυβέρνηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πάει λέγοντας, έχουν λήξει με την καταρχήν συμφωνία της 7ης Απριλίου και γι' αυτό το λόγο όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία και ότι πλέον είναι τυπικές οι προϋποθέσεις για να καταλήξει η διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης. Κυρία Γκαντώνα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν για την κυβέρνηση αυτή η καταρχήν συμφωνία θεωρείται επιτυχία τη στιγμή που στα κομματικά όργανα την καταψηφίζουν τρεις πρώην υπουργοί, προτού καν φτάσουμε στη Βουλή, και αν φοβάστε βέβαια τυχόν διαφοροποίησης από τους 153. Ευχαριστώ. Θα σας πω το εξής. Από την πρώτη στιγμή, μετά το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, μιλήσαμε για μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει εκατέρωθεν υποχωρήσεις. Δηλαδή, από τη μία μεριά η ελληνική κυβέρνηση υποχώρησε ως προς το δημοσιονομικό μείγμα για την περίοδο 2019-2020, από την άλλη μεριά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποδέχθηκε την νομοθέτηση θετικών μέτρων για την ίδια ακριβώς περίοδο. Μετακινηθήκαμε εμείς από τη θέση μας, μετακινήθηκε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη δικιά του και με αυτή την έννοια η συμφωνία αυτή αποτελεί έναν συμβιβασμό. Σε ό,τι αφορά ειδικά το δημοσιονομικό μείγμα, δεν είναι ένα συμβιβασμός τον οποίο θα αποδεχόμασταν αν δεν βρισκόμασταν σε πρόγραμμα ή αν δεν βρισκόμασταν υπό συνθήκες επιτροπίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο με βεβαιότητα μπορώ να πω είναι ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, καταφέραμε να έχουμε μία συμφωνία η οποία σχεδόν στο σύνολό της είναι στο πλαίσιο των αρχών που θέλει να υπερασπίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή έχουμε μία
συμφωνία για επαναφορά των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, πράγμα το οποίο αποκαθιστά μια ισορροπία στην, θα αποκαταστήσει μια ισορροπία στην ελληνική αγορά εργασίας, και την ίδια στιγμή δεν έχουμε την υποχρέωση να αποδεχθούμε την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων αλλά και το δικαίωμα των εργοδοτών σε ανταπεργία. Αυτό ειδικά το σημείο της συμφωνίας δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι μας κάνει να είμαστε ικανοποιημένοι. Σε ό,τι αφορά, για να επανέλθω στο δημοσιονομικό, έχω την εκτίμηση ότι ενώ προφανώς αποτελεί έναν συμβιβασμό η συμφωνία αυτή, δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που μια αξιολόγηση ολοκληρώνεται χωρίς επιπλέον δημοσιονομική προσαρμογή. Στα 7 χρόνια του προγράμματος δεν έχει υπάρξει ποτέ αξιολόγηση η οποία να έχει κλείσει με μηδενική δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτή τη φορά έχουμε πετύχει αυτήν ακριβώς την μηδενική δημοσιονομική προσαρμογή, και αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο ανέτρεψε τις αρχικές απαιτήσεις, τις αρχικές παράλογες απαιτήσεις εκ μέρους κάποιων εκ των δανειστών. Σε ό,τι αφορά τώρα την... Σε ό,τι αφορά τώρα την κοινοβουλευτική μας ομάδα, αν και εδώ δεν βρίσκομαι ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω ότι στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία το πλαίσιο της απόφασης. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και κάποιες διαφοροποιήσεις από πολιτικά στελέχη του κόμματος, οι οποίες είναι μέσα στο πλαίσιο ενός γόνιμου και δημοκρατικού διαλόγου, ο οποίος είναι υγεία να διεξάγεται στο εσωτερικό όλων των κομμάτων. Από εκεί και πέρα το σύνολο των πολιτικών στελεχών έχουν δημόσια πει ότι δεσμεύονται από τα όργανα του κόμματος, και το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι έχει δηλωθεί πολλάκις και σε ό,τι αφορά την στάση όλων των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι πλήρως συμπαγής και ενιαία, και νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για την έγκριση της συμφωνίας που πέτυχε η διαπραγματευτική ομάδα. Κυρία Σαββοπούλου. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να μου πείτε αν έχω καταλάβει σωστά. Τα μέτρα και τα αντίμετρα θα έρθουν αφού επιτευχθεί η συμφωνία για το χρέος, δηλαδή μετά το Eurogroup του Μαΐου. Σας είπα και προηγουμένως, έχω απαντήσει, αλλά θα το επαναλάβω, ότι αναμένεται να υπάρξει μια προκαταρκτική συμφωνία για το χρέος στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν τα τεχνικά κλιμάκια στην Ελλάδα, όπου θα καταληχθούν τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης γνωρίζετε ότι αποτελούν και αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι στα προαπαιτούμενα αυτά θα εμπεριέχονται τα μέτρα και τα αντίμετρα, τα οποία θα ψηφιστούν κατά πώς θα συμφωνήσουμε με τα τεχνικά κλιμάκια. Στη συνέχεια θα γίνει το Eurogroup, θα προσδιοριστούν τα μέτρα για το χρέος και θα εγκριθεί η τεχνική συμφωνία όπως γίνεται πάντοτε. Αυτό όμως το οποίο επιμένουμε είναι ότι τα μέτρα και τα αντίμετρα, ακριβώς επειδή αφορούν την περίοδο από 1η-1η του 2019 και ύστερα, θα εφαρμοστούν μόνο υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης εφαρμογής των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, όπως έχει δηλώσει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός των Οικονομικών. Συμπληρώσω κάτι στην ερώτησή μου. Πώς μπορούν λοιπόν να μην εφαρμοστούν τότε το 19 ή το 20, αφού θα έχουν ψηφιστεί? Νομίζω ότι η απάντηση είναι περισσότερο από προφανής. Σε ένα άλλο θέμα, θα ήθελα, κύριε εκπρόσωπε, ένα σχόλιο σας για τη συνέντευξη σήμερα του κυρίου Παρασκευόπουλου στο Capital σχετικά με την υπόθεση του Φαλήρου. Αναφέρει ότι μόνο ένας από τους 4 κακοποιούς ήταν έξω με το δικό του νόμο. Αρκεί αυτό το επιχείρημα για την κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τζολέτο, το ζήτημα με τις πρόωρες αποφυλακίσεις που έχουν ως στόχο την αποσυμφόρηση των φυλακών δεν είναι καινούργιο στην ελληνική ενωμητάξη.
Ο πρώτος νόμος, και το έχουμε πει επανειλημμένως, ο οποίος οδηγούσε σε αποσυμφόρηση των φυλακών με πρόορες αποφυλακής κρατουμένων, ψηφίστηκε το 1917. Ήταν ο νόμος 811 του 1917. 100 χρόνια τώρα λοιπόν υπάρχει αυτή η πρακτική, έτσι ώστε να αποσυμφορούνται οι φυλακές και να μην καταδικάζεται η χώρα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το γεγονός ότι αυτού του τύπου η πρακτική, όψιμα, συνδέεται με έξαρση της εγκληματικότητας, δεν είναι παρά στο πλαίσιο μιας ιδεολογικού χαρακτήρα προπαγάνδας, την οποία εφευρίσκουν συγκροτήματα τύπου για να πλήξουν τα δημοκρατικά δικαιώματα, να πλήξουν τις ατομικές ελευθερίες, αλλά και την αντιεγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Στην συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή πριν από λίγο καιρό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στοιχεία σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα, που αποδεικνύουν περίτρανα ότι την περίοδο διακυβέρνησης, μετά το 2015, η εγκληματικότητα έχει περιοριστεί σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα σύστηνα μεγαλύτερη ψυχραιμία, λιγότερο φανατισμό, μεγαλύτερη προσήλωση στα ατομικά δικαιώματα και τις συνταγματικές ελευθερίες, λιγότερες φωνές και περισσότερη ποιότητα όταν συζητάμε θέματα που αφορούν την αντιεγκληματική πολιτική. Είναι γνωστό ότι βεβαίως ότι τα ποσοστά υποτροπής, εν πάση περιπτώσει, όσων αποφυλακίζονται είναι πολύ παραβατική συμπεριφοράς, είναι πολύ μεγαλύτερα σε αυτούς που αποφυλακίζονται από ότι είναι στο γενικό πληθυσμό. Αλλά αυτό ισχύει τόσο για τις πρόορες αποφυλακίσεις όσο και για τις κανονικές αποφυλακίσεις οι οποίες γίνονται. Επομένως, ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί το έγκλημα δεν είναι με την έξαρση της ιδεολογικής και κατασταλτικής προπαγάνδας, αλλά με συντονισμένες ενέργειες και κατά κύριο λόγο με την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων που γεννούν το έγκλημα. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να ρωτήσω εάν στο πλαίσιο της συμφωνίας στο Eurogroup της Μάλτας η κυβέρνηση συμφώνησε επίσης το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του να είναι εκείνες που το δεύτερο εξάμηνο του 2018 θα κρίνουν εάν πιάνονται οι στόχοι, έτσι ώστε να υπάρξουν οι μειώσεις συντάξεων του 2019 και οι μειώσεις στο φορολογείο του 2020. Συμφωνία προβλέπει ότι την πρόβλεψη για το 2019 θα την κάνουν οι θεσμοί σε συνεργασία μεταξύ τους. Παρακαλώ. Γιάννη Σημεωνίδης από τα Επίκαιρα. Επανερχόμενος και στην ερώτηση της κυρίας Αβουπούλη, και εγώ δεν κατάλαβα. Τα μέτρα, τα και τα αντίμετρα θα συμφωνηθούν, θα ψηφιστούν ως προαπαιτούμενα από την Ελληνική Βουλή και στη συνέχεια στο Eurogroup θα γίνει συζήτηση για τα μέτρα για το χρέος. Πώς είναι δυνατόν επομένως να έχουμε διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν τα μέτρα και τα αντίμετρα εφόσον υπάρχει συμφωνία για το χρέος, όταν θα ακολουθήσει υποτιθέμενη συμφωνία για το χρέος τα μέτρα και τα αντίμετρα? Σας εξήγησα ότι τα μέτρα και τα αντίμετρα θα έχουν ημερομηνία έναρξης την 1η-1η του 2019. Πριν από την 1η-1η του 2019 θα έχουν προηγηθεί τα εξής. Σε κάθε περίπτωση το Eurogroup του Μαΐου, σε κάθε περίπτωση, γιατί ο χρόνος είναι μονότροπος, ο Αύγουστος του 2018, και επομένως θα έχουμε τη δυνατότητα το 2019 να κοιτάξουμε στο παρελθόν, να δούμε αν όλα όσα έχουμε θέσει ως προϋποθέσεις έχουν επιτευχθεί και όταν έρθει εκείνη η ώρα να εφαρμοστούν και τα μέτρα και τα αντίμετρα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.